Αυτή εδώ είναι η καινούργια μου τσάντα. Eastpak X Mason Marzella. Και μέσα έχει ρούχα τα οποία θα πετάξω. Φαίνομαι εγώ τι είμαι εγώ. Η φάση είναι out of control, έχει τόσα πολλά άτομα. Όλα αυτή είναι μόνο για τα VIP, δεν είναι καν για το κοινό. Αυτή η αγάπη που μου δίνουν πίσω είναι αυτή που έφτιαξε αυτό το πράγμα που βλέπετε σήμερα. Είναι δυνατό χειροκροτώ για το τόκελό, λοιπόν, μόλις τελείωσε το live, μπορώ να πω ότι είναι σίγουρα η καλύτερη συναυλία που έχω πάει ποτέ. Τον Ιούνιο θα πω και σφαίρα η μπάστα και θα δω, θα πω ποιος είναι καλύτερος. Έλα να ρωτήσουμε εδώ. Παιδιά, πώς σας φάνηκε ρε εδώ. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν πλήρωσα καλό. Τέλος, τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Money spent. Πάμε, πάμε να τσινήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ χαλαρά σήμερα. Χαλαρά. Επειδή κάναμε βίντεο. Έχω περάσει πολύ πιο δύσκολες στιγμές εκεί μέσα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να μεταφερθούμε στο κέντρο και έχουμε να ψωνίσουμε κάποια δώρα. Και κάποια δώρα για τον εαυτό μας. Συνήθως γυμναστήριο πάω το βράδυ, καθώς μου αρέσει να κάνω όλα τα πράγματα μέσα στη μέρα. Απλά το κακό το βράδυ είναι ότι τουλάχιστον σε μένα, όταν κάνω προπόνηση βράδυ, μετά πάει από την υπερένταση, πάει πολύ αργά να κοιμηθώ. Και σήμερα που πήγα πρωί, δηλαδή ξεκίνησα τη μέρα με αυτό, θέλω να δω πώς θα είμαι. Με το range, ποια είναι η γνώμη σας από τους μήνες? Το Range είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αμάξι. Είναι ένα αυτοκίνητο που κάθε φορά που κάνω λίγο καιρό να το οδηγήσω. Δηλαδή μπορεί να έχω πάει ένα ταξίδι, να έχω πάει λίγο στην Κρήτη, να έχω πάει λίγο εξωτερικό και γυρνάω και μπαίνω μέσα. Το συνέστημα που νιώθεις όταν είσαι σε ψηλό αυτοκίνητο, για μένα δεν το νιώθεις με τα άλλα. Δηλαδή άλλα vibes θα σου βγάλουν τα κουπέ, άλλη αλήθεια θα νιώσεις στο κουπέ και στο κάμπριο ας πούμε. Και άλλα vibes θα νιώσεις στο Range. Δηλαδή κάτι Κυριακές, κάτι βόλτες που κάνω τις Κυριακές ή πάντοτε θα το πάρω από το αεροδρόμιο να πάω σπίτι μετά από ένα ταξίδι, το συνέστημα είναι ακραίο. Για daily πιστεύω ότι είναι πραγματικά το πιο ωραίο κυριλέ αυτοκίνητο, καθώς δεν καίει τίποτα. Τίποτα. Καίει ακριβώς τα μισά λεφτά που μου έτρωγε το Mercedes. Δηλαδή, αν ήθελα 3,5 εκατοστάρικα βενζίνη με το Mercedes, αυτό θέλει 160 πετρέλαιο το μήνα. Είναι τίποτα μπροστά στα άλλα. Όσο λιγότερα χιλιόμετρα έχει το Range Rover που θα αγοράσετε, τόσο καλύτερα. Και θα πρότεινα, ρε φίλε, να μην πάρει κανείς Range Rover κάτω από το 2000.
16. Σκέφτομαι να το δώσω και να ξαναζήσουμε λίγο εποχές BMW. Θέλω να πάρω μια τερματισμένη BMW και να την ξανακάνω project. Αλλά BMW τώρα όχι στα 10 χιλιάρικα, στα 40. Αν με δείτε ποτέ στο κέντρο, έχω έρθει μόνο για να ψωνίσω, τίποτα άλλο. Οπότε πάμε να πάρουμε μία τσάντα, ένα waistbag. Έχω αλλάξει τόσες πολλές τσάντες. Prada, Lacoste, Trapstar, τα έχω πάρει όλα. Και πάντα τα φλίπαρα, επειδή είναι good flips. Βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν το έχει κανένας. Δεν έχω δει κανένας στην Ελλάδα να έχει δει το τσάντα. Το μόνο που μας είπε κανένας πόσο έκανε. Ε? Πόσο έκανε? 500 ευρώ και 50% είχε 1000 κάτι και την πήρα 500 ευρώ. Μάγκα, δες πόσο γρήγορα μπορείς να φας 500 ευρώ έτσι. Ναι, μάγκα, έτσι security κάμερα είσαι. Α, Stairfire. Το άλλο. Όχι, το πρώτο μπορεί να είναι. Το άλλο δεν πρόβλημα. Και ξέρεις ποιο μου άρεσε άλλο. Το άλλο βίντεο που πας σε φορσίζω. Καλό. Πολύ πλάκα, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ιταλικό βίντεο τώρα. Να σε πάω στο Μποτρίνι, αλλά αυτό δεν το ξέρει. Όχι. Άλεκ Μποτρίνι, το καλύτερο μπιμ στο ραπ. Καλά, δεν μιλάμε. Χάρηκα πολύ. Καλή όρεξη. Περιμένουμε. Μισή ώρα στο Κολονάκι. Σας προτείνω να μην το κάνετε. Μάγκες, έχω ένα ραντεβού και πάλι καλά δεν προλαβαίνω να κάτσω άλλο. Γιατί θα έπαιρνα και Τζο Μαλόν, θα μπαίναμε και στη Louis Vuitton ξανά. Εγώ πήρα το Black Angus Striploin. Δεν έχω ξαναφάει εδώ. Τριπλόιν, συνήθως παίρνω τα ribs, απλά επειδή είναι πολύ too much, πήρα το τριπλόιν, θέλω να δω αν θα αξίζει. Πώς το κόβεις, ψήσιμο? Medium. Αν δούμε αν το κάνεις καλύτερα εσύ ή ο ψήσιμο. Εγώ το κάνω σίγουρα καλύτερα. Πρέπει να κάνουμε καμιά ψησματική σπίτι σου, με την παλιοπαρέα. Έχεις το μοναδικό που δεν έχω παράβει ποτέ από σένα, ότι τρώμε καλά πάντα. Στο διπλόιν πώς στα 10, δεν μας είπες. 8,5 στα 10 το παίρνει. Συνήθως τα κρέατα σε άλλα μαγαζιά, ειδικά αν δεν είναι για κρέας, είναι απέσια. Δηλαδή, άμα πάτε τώρα σε All Day που έχει και ένα κρέας έτσι για να συμπληρώνει τον κατάλογο, είναι απέσια. Δηλαδή, legit, το να παίρνεις 12 ευρώ κρέας από το Βασιλόπουλο και να το ψήνεις σωστά με βούτυρα και αλάτια είναι πολύ πιο ωραίο από εκεί που παίρνουν 40. Αλλά αυτό ήταν ωραίο και για την τιμή του που ήταν 20 ευρώ. Τώρα θυμήθηκα την τιμή που ήταν 9 στα 10 παίρνει. Δεκάρι έχει πέσει ποτέ? Όχι, δεν βάζω 10. Κάρι παίρνει το χλειδόριζο της μαμάς μου. Ψαρός που της μαμάς μου είναι 10. Γαρίδες βραστές με λεμόνι και ταραμά είναι 11. Ποιος μάγειρας? Γιαγιά. Ήθελα να κάνουμε αυτό που μπήκατε να δείτε στο βίντεο. Αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Θέλω να κάτσετε αναπαυτικά, να πάρετε κάτι να τρώτε σε αυτό το σημείο του βίντεο. Γιατί τα ρούχα και τα sneakers και τα αξεσουάρ και τα αρώματα που θα δείξω τώρα είναι το μεγαλύτερο haul που έχω κάνει ποτέ στο κανάλι μου. Είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα μαζέψω σε ένα σημείο και κοστίζουν πάνω από 7.000 ευρώ. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Έχω να κάνω haul πάρα πολύ καιρό. Νούμερο 1 είναι αυτό εδώ το Louis Vuitton Trainer, το οποίο είναι το μαύρο δερμάτινο με το χοντρό pattern, το οποίο το είδα στο βίντεο κλιπ του Skepta και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, και επειδή είχα πουλήσει τα πρώτα trainers με τα ασπρόμαυρα, λέω ξέρεις τι, ας πάρω ένα καινούργιο trainer, και είναι αυτό, έκανε 1150 ευρώ. Απλά η μόνη βλακεία είναι ότι επειδή είναι μαύρο δερμάτινο σκονίζεται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή βλέπετε ότι τώρα έχει σκόνη. Βέβαια με ένα πανάκι φεύγει, δεν λερώνει ποτέ αυτό το παπούτσι, και μου αρέσει πολύ που έχει και λευκά κορδόνια, οπότε αυτό είναι το πρώτο pick-up. Δεν τα φοράω τόσο πολύ. Δείτε, ξέρω εγώ πως είναι η πάτη. Ωστόσο το καλοκαίρι όταν πατάς κάτω, ξέρω εγώ, στην άμμο σκάει το Vuitton. Και εδώ έχουμε ένα άλλο Louis Vuitton Trainer. Αυτό ήταν λίγο πιο φτηνό, έκανε 1050, 990. Και είναι το Classic
Το Classic, το Jean, το μπλε, είναι ίσως το πιο διάσημο Louis Vuitton trainer. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα το κρατήσω, καθώς είναι πάρα πολύ mainstream και δεν μου αρέσουν τα τόσο πολύ mainstream πράγματα, αλλά είναι ωραίο. Money, money, 2.000 ευρώ. Οπότε με τα πρώτα δύο πίσεις, δύο κάπου τα φάγαμε. Ναι. Θα πάμε σε ένα άλλο παπούτσι, το οποίο στο Ντουμπάι το ευχαριστήθηκα τόσο μα τόσο πολύ. Βλέπετε, φοράω όλα τα παπούτσια μου. Είναι τα DN. Η αλήθεια είναι ότι έχω πιστέψει πάρα πολύ στα DN, γιατί όλοι περιμένουμε κάτι να μας καβλώσει τόσο πολύ όσο το TN. Ένα Air Max το 95 δεν απέδωσε στις προσδοκίες. Αυτό που αγαπάω στο DN είναι αυτό εδώ το texture που έχει, αυτές εδώ οι γραμμές, οι οποίες μου θυμίζουν παλιά πρωτότυπα TN. Δεν σας κρύβω ότι τα bubbles δεν είμαι τόσο fan. Θεωρώ ότι χρειάζεται αρκετά collapse και χρειάζεται γενικά αρκετή προώθηση. Τώρα θα δούμε. Πάντως η τιμή είναι 10 ευρώ πιο φθηνά από τα TN, έχουν 170. Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη τιμή. Και από εκεί πέρα θέλω να δω τα καινούργια χρώματα, γιατί στα TN μπορείς να παίξεις με ό,τι χρώματα θες. Εδώ τα άλλα colorways είναι weak. Δηλαδή τώρα το μαύρο με το mauve ήταν χάλια. Περιμένω να δω τι χρώματα θα παίξουν. Εδώ έχω το κουτί. Αυτά εδώ τα φορούσα σήμερα στο γυμναστήριο. Είναι τα Alpha Flying X 2%. Αυτό εδώ το παπούτσι έχει μπαναριστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ουσιαστικά είναι το 2%. Υποτίθεται η Nike λέει ότι αυτό το παπούτσι όταν το φοράς και τρέχεις, σου δίνει 2% έξτρα απόδοση. Εγώ το πήρα για γυμναστήριο. Δεν είναι τόσο καλό για γυμναστήριο. Είναι καθαρά για running. Δηλαδή και αυτοί που το έχουν, οι full γυμναστηριακοί, το φοράνε τα long runs. Δεν είναι τόσο άνετο για γυμναστήριο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και σταμάτησε να βγαίνει. Τώρα βγαίνει το Alpha Fly 2% 3, το οποίο δεν μου αρέσει τόσο. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο ωραίο και είναι το πιο πολύ διαφημισμένο του άλλου. Και αυτά είχαν 300 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Να σου πω κάτι, επειδή έχω πάρει κατά καιρούς πολλά running παπούτσια και τα έχω φλιπάρει, νιώθω ότι υπάρχει κόσμος που τα αγαπάει, οπότε κρατάνε την αξία τους, οπότε δεν έχετε κάτι να φοβάστε. Τώρα πάμε σε αυτά εδώ. Το οποίο παπούτσι είναι ένα πολύ περίεργο παπούτσι, ρε φίλε. Το κουτί είναι αυτό, ωραία. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Αυτό εδώ το παπούτσι λέγεται Asics Gel Cayano και αυτό είναι το Pure Silver. Τώρα τι γίνεται. Η Nike φέτος έχει πέσει πάρα πολύ. Η Adidas με αυτό που έγινε με τον Kanye δεν συζητάμε. Οπότε γενικά και από πέρσι έχει ξεπηδήσει New Balance και η Asics και άλλα πολλά brand, ρε παιδιά. Δηλαδή και η Umbro. Τέλος πάντων, τέτοια πολλά. Τα New Balance, να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν. Τα θεωρώ λίγο φλόρικα. Οι Asics όμως, επειδή και από μικρός φόραγα Asics και όταν ήμουν μικρός ήταν στη μόδα τα Asics Tiger, κίτρινα αυτά που φόραγαν οι κάγκουρες, μου αρέσει. Και αυτό που έχει κάνει, έχει πάρει έτσι κάποιους designers και έχουν κάνει έτσι περίεργες ωραίες λεπτομέρειες, περίεργα υλικά και νομίζω ότι το silver είναι το πιο ωραίο χρώμα. Γιατί, ok, μπορείς να βρεις ασπρόμαυρα sneakers, αλλά όταν θες να πάρεις έτσι κάτι ιδιαίτερο, το ασημί νομίζω ότι είναι τέλειο γιατί συνδυάζεται και με τα λευκά και με τα μαύρα. Οπότε αυτό το παπούτσι εγώ, ενώ πάει 2 κατοστάρικα, το βρήκα σε πολύ καλή τιμή σε ένα store στη Ρώμη, ήταν το τελευταίο νούμερο και το πήρα. Απλά ξενέρωσα λίγο γιατί το περίμενα λίγο πιο oversized. Επειδή είχα και τα Balenciaga που έμοιαζαν σαν Asics, η διαφορά είναι τεράστια και το περίμενα λίγο oversized. Δεν είναι oversized sneaker, είναι κανονικό slim sneaker. Ήταν να το πουλήσω, παρόλα αυτά του έδωσα κάποιες ευκαιρίες και μπορώ να πω ότι αν το συνδυάσεις σωστά και κάνεις τα κορδόνια λίγο έτσι τα ανοίξεις και δεν είναι έτσι, ότι είναι πολύ ωραίο sneaker και προς το παρόν το κρατάω. Γενικά νιώθω ότι τα Asics είναι τα πιο άνετα παπούτσια, καθώς προσωπικά με βολεύει πολύ ένα παπούτσι να έχει fluffy σόλα και να μην είναι έτσι όπως έχουν όλα τα running παπούτσια της Nike. Και τώρα πάμε να σας δείξω το παπούτσι που έχω φάει πιο πολύ hate στο ίντερνετ και θα πω εδώ, θα παραδεχτώ ότι τα έκραζα και ότι είμαι κολοτούμπας. Το παραδέχομαι, ρε φίλε, εδώ 200.000 άτομα. Το παραδέχομαι, αλλά αυτά συμβαίνουν στη μόδα. Πήρα Golden Goose. Αυτό εδώ είναι το κουτί. Τα πήρα από το κολονάκι. Ο λόγος που τα πήρα είναι από τις τόσες φορές, πολλές φορές τα είδα στο TikTok. Το παραδέχομαι, ρε. Απλά τι γίνεται. Έχω πάρει πολλά κοπλιμέντα για αυτά τα παπούτσια όσο τα φοράω και δεν είναι και για όλους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα φοράω κάθε μέρα όταν πάω σε ένα μέρος που θα πρέπει να τα φοράω. Όταν πάω σε ένα μέρος που είναι να τα φοράω και είναι αυτό που είναι. Όταν φοράω τα outfits που τα υποστηρίζουν, είναι αυτά που είναι. Δεν πάνε τώρα με Balkan outfits, καμία σχέση. Αλλά άμα θες, ας πούμε, να βάλεις κάνα white jean, κάνα polo και να πας σε κάνα πιο καλό μέρος, δεν είναι και κακό. Όχι ότι δεν πάμε και με τα άλλα, αλλά δεν είναι και κακό. 500 ευρώ κάνουν αυτά τα πράγματα.
που βλέπετε εδώ δεν αξίζει τα 500 ευρώ. Μην δώσετε για μένα 500 ευρώ. Ψάξτε εκτόσεις. Εγώ το πήραμε εκτοσούλα. Και επίσης, εγώ πήραμε το λίγο πιο χοντρό πάτο. Αυτά οι μάρκες είναι για skinny boys. Ωραία, εγώ δεν είμαι skinny boy. Οπότε το κλασικό μου ήταν σαν το Yeezy, αυτό που πουλάει ο Kanye, που είναι σε κάλτσα. Οπότε πήρα λίγο το πιο oversized και μου είναι τέλειο. Αυτά τα Total 90 τα πήρα από το βίντεο με τα thrifts. Σκέφτομαι ή να τα πω σε ένα τζαγκάρι να μου τα τροχίσει αυτά, να το κάνω κανονικό παπούτσι να το φοράω. Ή να τα αφήσω όπως είναι, ρε φίλε, και να τα φοράω που γύρω στην μπάλα. Και κλείνοντας με τα παπούτσια, λοιπόν, αυτό το παπούτσι το πήρα μόνο για όταν πήγα στο live του το Kel. Επειδή ήθελα να φοράω ένα πολύ oversized παπούτσι και δεν έβρισκα κάτι άλλο τόσο oversized. Πήρα αυτά εδώ τα Moon Boots μόνο για τη συναυλία. Ωραία παπούτσι, καινούριο. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Θα μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι ποιο, ρε μαλακά, λογικά παίζει να είναι έτσι. Μαλακά, ποιο είναι ποιο. Όχι. Φίλε, θα σκάσει το πόδι. Δεν έχει νούμερο, ρε, μπορεί να μπει το 62. Αλήθεια, yeah. Το είδες στο ίντερνετ. Α, όχι ρε, α ναι. Μπορεί είναι, έχει στα δύο το Moon Boot, είναι το ίδιο ακριβώς. Τότε ήταν ακόμα χειμώνας. Θέλω να σας πω ότι από τότε και για δύο μήνες δεν σταμάτησα να το φοράω καθημερινά. Είναι πάρα πολύ άνετο, νιώθω ότι είναι τα συσσαγωγικά τα αντρικά UGG. Δεν είναι τόσο feminine όσο τα UGG, δηλαδή εμένα μου αρέσουν. Και είναι ό,τι καλύτερο στις βροχές, στο κρύο, απλά μπαμ, μαλακό άνετο. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, για τα λεφτά τους που κάνουν 140 ευρώ, 150 ευρώ. 100% worth cop το προτείνω για το χειμώνα. Πάμε σε έναν άλλο κόσμο να σας δείξω πριν τα ρούχα και τα accessories, να σας δείξω τα αρώματα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με αρώματα. Και αλήθεια είναι ότι πώς δεν είχα μπλέξει με τα αρώματα τόσο καιρό, ρε φίλε. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Το τελευταίο τρίμηνο έχουν περάσει τα χέρια μου πάνω από 30 κολόνιες. Αυτές είναι κάποιες καινούργιες που έχω πάρει. Η δεύτερη αγαπημένη μου από αυτές που σας δείχνω είναι η Ombre Leather. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν δεν έχετε budget να πάρετε Ombre Nomad, πάρτε Ombre Leather. Δεν είναι τόσο κοντά σε μυρωδιά, αλλά είναι αρκετά κοντά. Και αυτή έχει 120 ευρώ τα 30 ml και 160 τα 50. Για μένα πάρτε τα 50. Είναι σκάμ να παίρνετε 30 ml και θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Για την τιμή της θα της βάλω 9 στα 10. Είναι πολύ δυνατή κολόνια και την προτείνω. Είναι λίγο rockstar κολόνια. Μυρίζει δέρμα, ρε φίλε, κατάλαβες. Η αγαπημένη μου κολόνια από όλες αυτές, η εταιρεία είναι Parfums de Marly. Είναι 75 ml, έκανε 200 ευρώ. Μπορώ να πω ότι από όλα αυτά εδώ πέρα έχει και το καλύτερο projection και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Έχω πάρει πάρα πολλά κοπλιμέντα και την έχω μόνο 2 εβδομάδες. Και η συγκεκριμένη κολόνια, η πορτοκαλί, λέγεται Ελθέρ, Ελθέρ. Μα τι ονόματα είναι αυτά, ρε. Δηλαδή, εγώ πρέπει να ξέρω πώς να το πω, ρε μαλάκα. Αλθαΐρ, ναι. Και η μυρωδιά της μυρίζει σαν μια καραμελωμένη μιλόπιτα. Έτσι μυρίζει. Είναι γκουρμάντ άρωμα, ρε φίλε. Αλλά γκουρμάντ όσο το καλό του γκουρμάντ. Τη βάζω 9,5 στα 10. Στη συνέχεια θα σας απογοητεύσω. Ξέρω πόσο σας αρέσει και γενικά αρέσει στον κόσμο η Zerzoff. Προσωπικά εγώ θα πω ότι η Zerzoff, ενώ το έχει full με το packing και το hype και τις συσκευασίες, δηλαδή δείτε εδώ βελουτές συσκευασία, την οποία τη σταμάτησαν. Είναι πάρα πολύ synthetic. Η συγκεκριμένη λέγεται Erba Pura, αρκετά ακριβή, γύρω στα 180 ευρώ παίζει τα 50 ml. Για μένα είναι overhyped η Zerzoff. Δεν αξίζει, ούτε η Αλεξάνδρεια μου αρέσει, ούτε η Naxos μου αρέσει, ούτε αυτή μου αρέσει. Δεν είναι κακά αρώματα, φαίνεται ότι είναι premium αρώματα, απλά νιώθω ότι σε μπουκώνουν κάπως. Οπότε αυτή θα μπει cloud plug. Για δεύτερη φορά, την πήρα δεύτερη φορά. Αυτή εδώ είναι μια άλλη μάρκα, η Birendo, η οποία μάρκα είναι στο χώρο των αρωμάτων κάτι σαν τη Jacquemus, κάτι σαν την Camden Garçon. Είναι έτσι λίγο πιο premium, είναι λίγο πιο εναλλακτική, θα την πω. Δηλαδή βρίσκει σε πολύ επιλεγμένα μαγαζιά, είναι λίγο πιο ακριβή. Τα συγκεκριμένα, φανταστείτε, τα 50 ml είναι 180 ευρώ και αυτό είναι το πιο διάσημο αρώμα τους. Είναι το Gypsy Water. Είναι καλοκαιρινή, μου θυμίζει λίγο την Tom Ford Nerol Portofino, έχει τέτοια vibes. Παρ' όλα αυτά, νεράκι. Το projection της είναι μια ωρίτσα, δυστυχώς. Και το ίδιο, παιδιά, είναι και αυτό.
η Aqua di Parma, νομίζω, έχει τις πιο ωραίες μυρωδιές. Δηλαδή, Mediterranean vibes, νερόλι, μανταρίνια, πορτοκάλια, λεμόνια. Εμένα αυτά τρελαίνομαι. Απλά τι γίνεται, επειδή είναι απαλά πράγματα, δεν είναι amber, oud, ξύλα και τέτοια, κρατάνε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Η συγκεκριμένη επίσης κρατάει μία ώρα. Απορώ με αυτούς που κάνουν review και λένε ότι κολόνιες κρατάνε 8 ώρες, ρε φίλε. Ποιες κολόνιες κρατάνε 8 ώρες? Οπότε και αυτή θα μπει cloud plug. Πάμε σε άλλο. Ξεκινάμε με τα ρούχα. Μάγκες, έχουμε πολύ πράγμα. Θα λέω ό,τι μπορώ για το καθένα. Nike Performance T-shirt. Τη βρήκα σε ένα outlet. Oakley T-shirt. Απίστευτο fit. Με το που την πήρα από το Dubai Mall, με το που γύρισα Αθήνα και τη φόρεσα, σκέφτηκα τι μαλακή έκανα που δεν πήρα πολλές και έψαξα και δεν βρήκα στην Ελλάδα. Οπότε, αν ξέρετε κάποιο μαγαζί να φέρνει Oakley μπλούζες και γενικά Oakley αξεσουάρ στην Ελλάδα, γράψτε το μου στο σχόλιο να πάρω. 100% για 40 ευρώ, 100% worth. Αυτή εδώ είναι ίσως αυτή τη στιγμή η αγαπημένη μου μπλούζα. Τη βλέπετε λίγο γιατί μόλις βγήκε από το πλυντήριο και την έβγαλα να σας τη δείξω. Καζαμπλάνκα T-shirt με αυτό εδώ το tennis logo, πράσινο. Ρακέτες. Γενικά Casablanca νομίζω ότι είναι best summer t-shirt brand. Παλιά έβρισκες με 150-160, πλέον κάνουν 220-250, ανέβηκε το retail. Εγώ πρόλαβα και την πήρα πρώτη. Μετά έχουμε Juventus περσινή εμφάνιση. Είχα την προπέρσινη, η οποία είχε straight γραμμές και ήταν λίγο σαν να δούλευα στα Foot Locker. Και αυτή τώρα τη βρήκα σε ένα outlet, έχει τα ραμμένα αστέρια. Έχει εδώ το τζιμ με τους κεραυνούς. Είναι πολύ ωραία μπλούζα, για 50 ευρώ worth. Την έχω φορέσει πάρα πάρα πολύ και πάει με σχεδόν όλα μου τα ρούχα. Και κλείνοντας, έχουμε Philip Lane Sport. Ένα brand το οποίο τρώει πάρα πολύ hate. Και παίζει να είμαι ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που έχει ταυτόχρονα Philip Lane και Rick Owens παπούτσια. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο fit, έτσι λίγο αγκαλιαστό με το σώμα. Και μου αρέσει πολύ. Δηλαδή τώρα για το καλοκαίρι, ρε φίλε, που χρειάζεσαι μπλούζες, που okay. Μαύρη μπλούζα, άσπρη μπλούζα, μαύρη μπλούζα, άσπρη μπλούζα. Θες και λίγο κάτι έτσι λίγο πιο έξτρα κάποιες φορές, κάποια μεσημέρια, κάποια βράδια. Δεν είναι πολύ ακριβές, πάνε κοντά στο 80. Πάμε στα set, zip και hoodies. Νούμερο 1. Cam de Garçons play ζακέτα. Ρε παιδί μου, Comme des Garçons ήταν στα πολύ hype της και πολύ παλιά. Απλά λόγω του ότι δεν είχε ένα πολύ mainstream pick. Και μετά τέλος. Τα ρούχα της μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, το να φοράς μια μπλούζα με την καρδούλα δεν το θεωρώ cringe. Ίσα μου αρέσει πολύ. Είναι ένα ωραίο πικ. Και επειδή ήθελα μια ζακέτα, γιατί δεν έχω πολλές ζακέτες, βρήκα αυτή. Είχε 200 ευρώ σε έκπτωση. Έχει παραπάνω, νομίζω είχε 2,80 αρχική. Τη βάζω και δεν ήξερα καν ότι έχει αυτό στην πλάτη. Και μια μέρα μου λέει ένας φίλος μου, καμά αυτό που έχει στην πλάτη ζακέτα. Και λέω, τι φάση, έχει κάτι στην πλάτη. Και μετά βλέπω ότι έχει αυτό εδώ το graphic με τις πολλές καρδούλες, Play Cam de Garçon. Ωραίο. Και σκέτη θα μου άρεσε και έτσι μου αρέσει πιο πολύ. Δεν ξέρω. Στη συνέχεια βρήκα σε ένα Adidas outlet το συγκεκριμένο Manchester United jacket. Δυστυχώς η ομάδα πάει κατά διαόλου. Αλλά λόγω Ρονάλντο και τις ορθόδοξες εποχές, ροκάρο και σαμπουρτάρο, έχει αυτό το πετρόλ χρώμα που μαζί με το πορτοκαλί είναι πολύ ωραίο. Εγώ το φόρησα στο Four Seasons βίντεο. Και γενικά αυτά τα μπουφανάκια μου αρέσει να το φοράω με jean, Ferragamo ζώνη, έτσι κάνα six, κάνα Balkan sneaker. Είναι πολύ ωραία και άνετα επίσης. Και στη λάτα και αθλητικά και όλα ωραία είναι. Και δεν είναι και πολύ ακριβά, νομίζω έκανε 60 ευρώ. Συνεχίζουμε με μια ζακέτα που έχω. Μοιάζει λίγο, αλλά είναι μια ζακέτα που έχω φορέσει πάρα πολύ, Armani, είναι black και navy. Έχει εδώ το 7, έχει εδώ το εα7. Η αλήθεια είναι ότι ήταν set, αλλά επειδή το παντελόνι δεν μου έκανε, το πούλησα το παντελόνι και κράτησα το jacket. Το έχω φορέσει πάρα μα πάρα πολύ. Η εα7 Emporio Armani είναι επίσης ένα brand το οποίο μου αρέσει πολύ για όλο το χρόνο. Έχει πολύ ωραία set, τα οποία δεν είναι τόσο ακριβά όσο τα Lacoste. Έχει πολύ ωραίες μπλούζες, έχω εκεί flip flops. Γενικά μπορείς να βρεις και ωραία πράγματα σε εκτοσούλες. Αυτό είχε το set, 160, πούλησα νομίζω 60 το παντελόνι. Και κλείνοντας, αυτό το πήρα όταν κάναμε το βίντεο στο κανάλι του Fred. Αν φοράς XL και 2XL, η Lacoste είναι η αγαπημένη σου μάρκα γιατί έχει πάρα πολλά εκπτωτικά. Αν φοράς τώρα medium large, τη γάμισες. Κατάφερα όμως μέσα σε αυτό το μπούγιο να βρω ένα large set το οποίο μου είναι τέλειο και είναι αυτό εδώ το Lacoste. Αυτά τα πράγματα π.χ. κάνουν ένα set να ξεχωρίζει. Το παντελόνι της είναι επίσης ίδιο. Αυτό έκανε 200 ευρώ ας πούμε σε έκπτωση. Ξέχασα να σας δείξω αυτό το μπουφάν, το οποίο πήγα να πάρω μέσα από τα παντελόνια. Το θυμήθηκα. Πήρα ένα ακόμα Moncler. Αυτό είναι Windbreaker. Απλά μου άρεσε που είχε το logo εδώ μπροστά και δεν το έχει στο πλάι. Και μου άρεσε πολύ και το χρώμα. Το πήρα νούμερο 4, δηλαδή large. Και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά άνετο. Αλλά δεν ξέρω, ίσως να το ήθελα λίγο πιο slim. Ίσως και όχι, δεν ξέρω. Πόσο έκανε τώρα αυτό. Αυτό έκανε 6,50 και το πήρα
450 ευρώ. 450 ευρώ τώρα για Moncler. Ωραία. Τσάμπο πράγμα. Λοιπόν, πάμε παντελόνια. Outlet. Όχι φτηνό. 450 ευρώ τώρα για Moncler. Ωραία. Τσάμπο πράγμα. Για Outlet είναι ακριβό. Nike TN παντελόνι. Μου αρέσει που είναι μαύρο και δεν έχει το... και δεν είναι λευκό. Ένα track pant, oversized, με περίεργα υλικά, μαύρο Nike, μαύρο TN. Για όλα αυτά τα άλλα που φοράω, τα Lacoste, τα Armani, τα ποδοσφαιρικά και τα DN και όλα αυτά και τα 6 ταιριάζει τέλεια. Το έχω ευχαριστηθεί τέλεια. Και όταν δεν θέλω να βάλω αυτό, βάζω αυτό εδώ. Το οποίο είναι ένα vintage, το πήρα από το βίντεο που έκανα με τα Thrift Shop και έχει αυτό εδώ το neon Nike. Είναι βασικά το ίδιο, απλά αυτό είναι παλιό και έχει αυτά τα neon. Και κλείνοντας, έχω και ένα πουκάμισο μέσα σε όλα αυτά. Είναι αυτό εδώ το Lacoste πουκάμισο, το οποίο το πήρα μαζί με το Lacoste set. Έκανε 170 ευρώ αρχική, 111 το πήρα. Και πάμε στα αξεσουάρ. Νούμερο 1 από τη Ρώμη. European. Old money. Και ας βγάλαμε λεφτά το 2019. Αυτό το είχατε δει στο vlog της Ρώμης. Η αλήθεια είναι ότι το έχω βολευτεί πολύ. Δεν το φοράω όπως φόραγα αυτό το ορθόδοξο Gucci που το φόραγα κάθε μέρα, αλλά το έχω βολευτεί. Τιμή 390 ευρώ. Φανταστείτε ρε παιδί μου ότι επειδή στη Λοροπιάνα ψωνίζει έτσι πολύ old money vibes, ήταν εκεί ένας πολιτής και ήμουν ανάμεσα στο λευκό και στο μαύρο καπέλο. Είχε black on black και white on white. Κοιτάβαζα και του λέω, what's your opinion, του λέω. Εγώ με τα σπαστά μου αγγλικά. Γυρνάει και μου λέει, in my consideration, I will go with the black. Εντάξει, με έπεισε, τι λέω. Από το Dubai, μάγκες, πήρα αυτό το Tiffany. Δεν το βγάζω τώρα να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ με την ασημία από εδώ. Αν θες το γυρνάς και είναι Tiffany Blue καρδούλα. Ωραίο piece, το έχω ευχαριστηθεί και αυτό. Άλλο ένα piece το οποίο είχα, το πούλησα και το ξαναπήρα. Είναι Ferragamo Zone C. Η χρυσή είναι top. Μου αρέσει πιο πολύ από την ασημένια, είναι έτσι λίγο πιο Balkan vibes. Μαύρο εξωτερικά, καφέ εσωτερικά. Και αν θες, σηκώνεις αυτό, το γυρνάς και τη φοράς και καφέ. Προσωπικά δεν την έχω φορέσει. Α, όχι ψέματα. Τα Χριστούγεννα τη φόρεσα καφέ μια φορά. Αυτή είχε Create, 380. Στη συνέχεια, ρε παιδιά, σκεφτόμουν ότι τα backpacks είναι καλός ή κακός. Είναι κάπως teenager thing. Όχι ότι είναι κακό. Απλά ό,τι back. Δηλαδή, πες ότι θες να πάρεις ένα designer backpack. Θες πάνω από 2.500 ευρώ. Δεν αξίζει, ρε φίλε. Και ποιος κάνει τώρα τόσα λεφτά για backpack. Οπότε λέω, ξέρεις τι. Επειδή τους άλλους και backpack όταν έχω, δεν τη φοράω, οπότε την κρατάω. Θα το πάω σε tote bag. Και έψαχνα tote bags και η αλήθεια είναι ότι πολλά brands βγάζουν tote bags. Ωραία. Δηλαδή, από την Marni μέχρι την Palace μέχρι τη Supreme. Και πήρα από τον drop τη Supreme τη φετινή. Αυτή εδώ το. Αυτό εδώ. Το tote bag. Το οποίο, παιδιά, το πήρα και στο Ντουμπάι και στη Ρώμη για χειραποσκευή. Φοράει πάρα πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα από ό,τι θα χώρα για ένα backpack. Ένα γυαλί το τελευταίο που πήρα πέρσι, αλλά με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω δεν το έβαλα ποτέ σε κανένα χώρο. Γιατί ήταν, ξέρετε, αυτά τα πράγματα που τα παίρνεις χωρίς κάμερες και αυτά επειδή γουστάρεις. Είναι αυτό εδώ το καζάλ, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο γυαλί καλοκαιριού που υπάρχει. Είναι ακριβά, κάνουν ένα 400-500, αλλά είναι, ρε φίλε, το καλύτερο γυαλί που υπάρχει. Πρώτη φορά τα είχα δει από το Mad Clip. Αυτά είναι καινούργια σχέδια, γιατί αυτό το παλιό είναι ok too much για μένα. Αυτό είναι το καινούργιο, είναι διάφανο, είναι top. Μάγκες, και θα κλείσω με αυτό που πήρα σήμερα που ανυπομονώ τόση ώρα. Σεξ, βανίλια σεξ δειγματάκι. Ψ, το πουλάω. Yes. Αχ, τι ωραία. Ναι, ρε φίλε. Καζαμπλάνκα. Ωραίο, ρε φίλε, και δεν το έχει και κανείς. Φουλ ποιοτικό. Έχει μονόγραμμα. Εδώ έχει μεταλλικό λόγο. Εδώ έχει πράσινο. Γενικά, αυτό που μου αρέσει στην Καζαμπλάνκα είναι ότι η Καζαμπλάνκα κάνει Mediterranean vibes ρούχα. Και είναι από το Παρίσι. Γιατί να μην το κάνουμε εμείς, ρε μαλάκα. Και να τα σκάμε στην Καζαμπλάνκα. Anyway, αυτό είναι το καινούργιο μου τσαντάκι. Μαλάκα γαμάει. Πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Πήρα σε έκπτωση 500 ευρώ από 1000. Μισή τιμή. Like, subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.